Σα ευχαριστώ πολύ. Thank you, dear Lydia. Welcome. Thank you for your inspiring remarks. Αγαπητέ Ορφέ, αγαπητέ Παύλο, ονειδίτησες και ονεδίτες, φίλες και φίλοι, ε, το ξέρετε πόσο ξεχωριστή χαρά είναι για μένα πάντα όταν βρίσκομαι ανάμεσά σας. Όχι μόνο γιατί οι νέοι, τα πραγματικά τους προβλήματα, οι αληθινοί τους προβληματισμοί έχουν κεντρική θέση στην πολιτική μας, αλλά γιατί προσωπικά κάθε φορά αντλώ δύναμη και ενθουσιασμό από την ορμή σας. Ευλουτίζοντας τη δικιά μου σκέψη, από τις δικέ σας αναζητήσεις. Γιατί καμία πρωτοβουλία στο παρόν δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική αν ταυτόχρονα δεν προβάλλεται και στο μέλλον. Και καμία επιλογή στο όνομα της κοινωνίας δεν μπορεί να υπηρετεί πραγματικά τον ρόλο της αν δεν τη διαπερνούν ο ρίζος και η φρεσκάδα της γενιάς που έρχεται. Και σήμερα μάλιστα η ικανοποίησή μου είναι διπλή γιατί αυτό το πολύ ενδιαφέρον European Youth Day το οποίο οργάνωσε ο Ορφέας και η ομάδα του αποδεικνύει πως εσείς η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας, η νεολαία του EPP η νεολαία του μεγαλύτερου κεντροδεξιού κόμματος της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς Εσεί λοιπόν, Ιωαννέ, δεν παρακολουθείτε απλά τι εξελίξεις. Έχετε και τη θέληση, αλλά κυρίως έχετε την κρίση για να τη συνδιαμορφώσετε, καταθέτοντας την ιδιαίτερη οπτική σας για τις κρίσιμε προκλήσεις της εποχής, για την τεχνολογική εξέλιξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που φέρνουν νέες ευκαιρίες, αλλά εγκυμονούν και πολλούς νέους κερδίνους και μια οικονομία... Σε αρμονία για το φυσικό περιβάλλον, που πρέπει όμω ταυτόχρονα να διαφυλάττει την ευημερία όλων, και κυρίω των πιο αδύναμων συμπολιτών μα, όπω και για ένα καινούριο ύφο, έναν καινούριο τρόπο ζωή, θα έλεγα, που θα διαμορφώνει μια νέα πολιτισμική, μια νέα αισθητική καθημερινότητα. Και σε όλα τα παραπάνω, πιστεύω ότι η ελληνική διαδρομή έχει να προσφέρει πολλέ ευκαιρίε για γόνιμε συζητήσει. Με πρώτη βέβαια την αθόρυβη επανάσταση του gov.gr, αναφέρθηκε και σε αυτήν ο Ορφέας. Ε, τα θετικά αποτελέσματά τη είναι ήδη ορατά σε όλους, ορατά πρωτίστως στη νέα γενιά, αλλά όχι μόνο. Θεαματικά αποτελέσματα κόντρα στην γραφειοκρατία, τις ουρές και την ταλαιπωρία. Και έχει απόλυτα δίκιο ο Ορφέας όταν αναφέρθηκε στη μεγάλη πρόκληση της εποχής ο ψηφιακός αναφαλβατισμός, αναφαλβατισμός, να μην αποτελέσει μια καινούρια διαχωριστική γραμμή μεταξύ αυτών που έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία και αυτών που αισθάνονται την τεχνολογία ως απειλή. Θα πω μια, μοιραστώ μαζί σας μια ενδιαφέρουσα ε, ιστορία η οποία με έκανε να αισθανθώ πολύ αισιόδοξος λίγο πριν φύγω να πάω στο Νταβός. Βρέθηκα στο Δήμο Κορυδαλού, και έκανα μία επίσκεψη σε ένα κέντρο κατάρτισης για πιο ηλικιωμένους συμπολίτε μας, οι οποίοι αισθάνθηκαν την ανάγκη σε μία πιο προχωρημένη ηλικία να αποκτήσουν πρόσβαση σε ψηφιακέ δεξιότητε. Και πρέπει να σας πω ότι ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντικό να βλέπω ανθρώπους που θα τους, θα τους βλέπατε εσείς ως τους παππούδες και τις γιαγιάδες σας να εξοικειώνονται με το διαδίκτυο, να μπαίνουν στο gov.gr και όταν ρώτησα μία ε, κυρία γιατί το κάνει, που βρήκε την ενέργεια σε αυτή την ηλικία να το κάνει, μου είπε ξεκάθαρα διότι δεν θα ήθελα παιδί μου να είμαι εξαρτημένο από τον εγγονό μου κάθε φορά που χρειάζεται να μπω στο e-bank. Θέλω να μπορώ να το κάνω μόνοι μου. Σκεφτείτε πόσο σημαντική είναι αυτή η χειραφέτηση σε αυτήν την ε, ηλικία για ανθρώπου οι οποίοι μπορεί να βλέπουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το διαδίκτυο ω κάτι με το οποίο μπορεί να μην έχουν ποτέ μια εξοικείωση. Αλλά βέβαια ε, οι προκλήσει δεν έχουν να κάνουν μόνο με την εκπαίδευση, έχουν να κάνουν και με την εχμή της τεχνολογίας. Πρέπει να σας πω ότι το πιο, ίσως το θέμα το οποίο μονοπόλησε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλα τις συζήτηση που έκανα στο Ταβός αφορούσε την εντυπωσιακή πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης και κυρίως τις καινούργιες εφαρμογές οι οποίες έχουν τη δυνατότητα με ελάχιστη κατεύθυνση να συνθέτουν ουσιαστικά γραπτό λόγο. Του κάνει μια ερώτηση. Θα μπορούσε ο Ορφαία να απευθυνθεί σε μια καινούρια εφαρμογή τεχνητή νοημοσύνης και να τη ζητήσει γράψε μου μια ομιλία για την εκδήλωση που έχω σήμερα στην ΟΝΕΔ. Και θα πρόκειται ένα κείμενο με αρχή, μέση και τέλο. Σκεφτείτε το λίγο. Σκεφτείτε τι συνέπειε. Τσατ, GPT. Λοιπόν, σκεφτείτε λίγο τι συνέπειε για την δικιά σα εποχή, για τι απειλέ. Για την εκπαίδευση, πώ πρέπει να εξασφαλίζουμε ας πούμε, την ακαιρεότητα των εργασιών που θα υποβάλλεται. Όλε αυτέ είναι προκλήσει που έρχονται από το μέλλον, ευκαιρίε, αλλά και ταυτόχρονα απειλέ για τι οποίε θα συζητήσετε, όπω θα συζητήσετε και για αυτήν την συνύπαρξη του πραγματικού κόσμου με τον εικονικό κόσμο. Χαίρομαι, γιατί έχετε από ό,τι βλέπω ένα αφιέρωμα στο, στο metaverse και στην ιδέα των, αυτήν των, των εικονικών κόσμων. Έχει ξεχωριστή σημασία μάλιστα διότι δρομολογείται ήδη στην Ελλάδα η ίδρυση του γραφείου της ΜΕΤΑ, της, της μητρικής εταιρεία του Facebook και μάλιστα έχει γίνει και μια πολύ σημαντική εξαγορά ελληνικής startup εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στον, στον κόσμο του, του Metaverse Όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα θέματα, τα οποία θα συζητήσετε μαζί με την κυκλική και την πράσινη οικονομία, όπου η πατρίδα μας είναι ήδη πρωταγωνίστρια, καθώς είμαστε μία από τις δέκα πρώτε χώρε των κόσμο στην παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας από ε, ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας. Ενώ με πρωτοβουλίε, όπως τα έξυπνα νησιά, τα πάτη βουνά, ε, δείχνουμε πόσο αποτελεσματικά μπορεί να συμβαδίζει η οικονομική ανάπτυξη με την προστασία της φύσης. Και θα έλεγα ότι η μεγάλη Πρόκληση για τα ευαίσθητα οικοσυστήματά μα, βλέπω εδώ πέρα και τον καλό φίλο βουλευτή Κυκλάδων, τον Γιάννη Τοβρούτσι, είναι όχι πώ θα αναπτυχθούμε περισσότερο, αλλά πώ θα αναπτυχθούμε πιο έξυπνα. Και πώ η ανάπτυξη αυτή, η οποία νομοτελειακά θα έρθει, δεν θα θέσει σε κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον, ειδικά σε κρίσιμα οικοσυστήματα όπω είναι τα νησιά μα ή τα μικρά μα νησιά. Χαίρομαι που ανοιχνεύεται τέλο αυτό το οποίο αποκαλούμε νέο ευρωπαϊκό Bauhaus έναν θεσμό ο οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα λόγω τη συνολική του σύλληψη. Γιατί όπω και το αρχικό ρεύμα του, του Bauhaus πριν από σχεδόν 100 χρόνια, φιλοδοξεί να ξυπνήσει ένα νέο κύμα καινοτομία, προσαρμόζοντα το όμω στι απαιτήσει τη εποχή. Και προσαρμόζοντα αυτέ τι απαιτήσει, όλα όσα συνθέτουν τελικά τη δραστηριότητα του ανθρώπου, τα οικονομικά μοντέλα, τα προϊόντα, τι υπηρεσίε, τις κοινωνικές συμπεριφορές σε κάθε επίπεδο, αλλά και τα ρεύματα τέχνης και αισθητικής που τις πλαισιώνουν. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ανοιχτό στοίχημα, στο οποίο η Ελλάδα παίρνει μέρος με σχεδόν 30, δεν κάνω λάθος, πιλωτικές δράσεις, κυρίως σε επίπεδο Δήμο. Φίλες και φίλοι, μπορεί εκδηλώσεις όπως η σημερινή για κάποιους να φαντάζουν τεχνοκρατικές ή ερευνητικές όμως τολμώ να πω ότι συγκροτούν βαθιές και σημαντικές πολιτικές παρεμβάσεις. Γιατί τι άλλο από την αναζήτηση των δρόμων προς μια καλύτερη ζωή τελικά είναι η πολιτική και ποιος αμφισβητεί ότι κάτω από τους τίτλους της ημερίδα σας κρύβεται ο βαθύς προβληματισμός για την απασχόληση και την ευημερία τα επόμενα χρόνια, η δυνατότητα της δικιά σας της γενιάς, να ζήσει καλύτερα από τη γενιά τον πατεράδο σας, τον μανάδο σας, τον παππούδο και τον γιαγιάδο σας. Και αν ε, την πρωτοβουλία γι' αυτό δεν έχουν οι νέοι, τότε ποιοι άραγε είναι οι κατάλληλοι εισηγητές για τα προβλήματα του μέλλοντος. Χαίρομαι λοιπόν που συμμετέχω σε αυτήν την ημερίδα και χαίρομαι που συμμετέχετε και εσείς όλοι σας, όχι απλά ως μέλη της μεγαλύτερης πολιτικής νεολαίας της χώρας, αλλά ως συνειδητοί και ενημερωμένοι και ενεργοί πολίτες. Εξάλλου, η γενιά σας γνώρισε αλλεπάλληλες δοκιμασίες. Ύστερα από μια βαθιά οικονομική κρίση, η οποία στην Ελλάδα, σε αντίθεση με την Πορτογαλία, κράτησε αχρίαστα πολύ περισσότερο. Κολούθησε αμέσως μετά ένας παγκόσμιος υγειονομικός σεισμός. Χαίρομαι που κορφέα ανέδειξε το γεγονό ότι ο ΝΕΔ βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του εμβολιασμού, όταν ακόμα υπήρχε μεγάλη καχυποψία για την ανάγκη εμβολιασμού, ειδικά στην δικιά σα τη γενιά. Μια πανδημία η οποία άλλαξε τι συμπεριφορέ και οι επιπτώσει αυτών των αλλαγών θα μελετώνται και θα μα συνοδεύουν για πολλά χρόνια ακόμα. Αμέσω μετά η γενιά σα βίωσε κάτι το οποίο φανταζόταν αδιανόητο και για τη δικιά μα γενιά. Ένα πόλεμο, έναν πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης. Ένα πόλεμο που προκαλεί ενεργειακή έκρηξη και κύματα κρίδα. Και δεν θέλω να το ξεχνάτε. Δεν θέλω να το ξεχνάτε ότι υπάρχει πόλεμο σήμερα. Σκοτώνονται κάθε μέρα άνθρωποι στην Ουκρανία. Πεθαίνουν άνθρωποι για να υπερασπιστούν την εδαφική τους ακεραιότητα και την ελευθερία τους. Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα σήμερα που μιλάμε. Και όταν βρέθηκα στην Αλεξανδρούπολη, θύμισα ότι η Αλεξανδρούπολη απέχει από την Οδυσσό λιγότερο από ότι απέχει η Αλεξανδρούπολη από την Καλαμάτα. Είναι πολύ πιο κοντά από όσο νομίζουμε αυτό ο πόλεμο και μα αφορά όλου. Και όλα αυτά συμβαίνουν στη δικιά σα τη γενιά, όταν ε, μέσα σε ένα διεθνέ περιβάλλον ξυπνούν και άλλες περιφερειακέ και εθνικέ προκλήσει. Την ίδια ώρα, όλο ο πλανήτη ψάχνει ακόμα να βρει έναν κοινό βηματισμό απέναντι στην κοινή απειλή της κλιματικής κρίσης. Το πιο δύσκολο πρόβλημα συγχρονισμού παγκόσμιας πολιτικής που έχουμε ποτέ αντιμετωπίσει ως ανθρωπότητα. Και είναι απολύτω φυσικό η δικιά σας η γενιά και να γωνιά και να φοβάτε, αλλά κυρίως να αισθάνετε την ανάγκη να μπείτε στη μάχη ώστε οι κοινωνίες μας να γυρίσουν σελίδα. Και εσείς ειδικά στην ΟΝΕΔΑ, καπιτέ Ορφέα, ξέρετε καλά τα πολλά εμπόδια τα οποία αντιμετώπισε και ξεπέρασε η Ελλάδα αυτά τα 3,5 χρόνια. Μετέχοντα δυναμικά στι προσπάθειέ μα σε όλα τα μέτωπα. Την οικονομική ανόρθωση της χώρας μέχρι τη διεύρυνση των δικαιωμάτων, από τον πολύ σημαντικό εξυγχρονισμό τη παιδεία, όπου ελήφθησαν πολύ σοβαρά υπόψη πολλέ από τι προτάσει τη ΩΝΕΔ, μέχρι την καθιέρωση του ψηφιακού κράτου. Και έτσι φτάσαμε εξάλλου στις σχεδόν 300.000 νέες δουλειέ. Έτσι φτάνουμε στην τρίτη διαδοχική αύξηση του κατώτατου μισθού, την 1η Απριλίου. Έτσι φτάσαμε στο πολύ αυξημένο κατά 50% και υποπροποθέσεις 100% επίδομα φοιτητική στέγης. Έτσι φτάσαμε σε πανεπιστήμια τα οποία μετατρέπονται σταδιακά από χώρες ανομίας σε κυψέλες δημιουργικότητας καινοτομία και πραγματική εκπαιδευτική άμυλας. Και όλα αυτά πια σε ένα ασφαλές περιβάλλον, στο οποίο κινείται πια η απασχόληση, που αποκτά καινούρια χαρακτηριστικά, απασχόληση εξαπόστασης, και αυτή θα είναι μαζί μας, η, η κατοχήρωση των δικαιωμάτων όσων επιλέγουν να εργαστούν μέσα από τη λογική των πλατφορμών. Και εκεί η Ελλάδα καινοτόμησε και, καινοτόμησε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και είναι κάτι κρίσιμο το οποίο αφορά πρωτίστω τη νέα γενιά. Έχουμε ακόμα υψηλή ανεργία νέων στην πατρίδα μα. Είναι δυστυχώ μια πραγματικότητα. Καταγράφει όμω μια σημαντική υποχώρηση. Στι ηλικίε από τα 17 ω τα 29 έτη μειώθηκε τα τελευταία τρία χρόνια κατά 17%. Είναι η τέταρτη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρώπη. Δεν μα ικανοποιεί αυτό, γιατί ξεκινάμε από υψηλή βάση. Πρέπει να πάμε. Ακόμα πιο γρήγορα, και ο στόχο μα θα είναι πάντα η αποκλιμάκωση αυτή να συνεχιστεί με τη δημιουργία πολλών και καλά αμοιβόμενων θέσεων εργασία. Και για να υπάρξουν αυτέ οι θέσει, πρέπει να έχουμε πολλέ επενδύσει οι οποίε γίνονται στη χώρα μα. Αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι και η γενιά σα έχει την κατάρτιση, τα εφόδια να ανταποκριθεί στι απαιτήσει των εργοδοτών μα. Γι' αυτό και θα εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε ενεργέ πολιτικέ απασχόλησει αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία στο πρώτο ένσημο. Πολλέ φορέ ακούω από νέου τη ηλικία σα, μα γιατί να με προσλάβει εμένα ένα εργοδότη, δεν έχω εμπειρία, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσω την δικιά μου επαγγελματική σεδοδρομία. Χρειαζόμαστε λοιπόν κίνητρα πρόσληψη του νέου για την πρώτη του εργασία, για να αρχίσει να χτίζει το βιογραφικό του. Και βέβαια άλλα κίνητρα, όπω η αναστολή του τέλου επιτιδεύματο σε επιχειρήσει και σε επαγγελματίε που κάνουν μόνιμες προσλήψεις προσωπικού ή μετατρέπουν συμβάσεις μερικής απασχόλησης σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Γι' αυτό και τους νέους πιστεύω ότι τους αφορούν τελικά όλες οι πολιτικές μας. Οι επενδύσεις που αντιστρέφουν ήδη την επιστημονική μετανάστευση. Έχουμε τις πρώτες τάσεις ότι το brain drain αρχίζει και αντιστρέφεται. Και νέοι άνθρωποι άξια νέα παιδιά που έφυγαν από την Ελλάδα την εποχή τη κρίση, αρχίζουν να επιστρέφουν στην πατρίδα μα. Γιατί πιστεύουν στι προοπτικέ τη και γιατί ακριβώ δημιουργούνται πολλέ καλέ νέε θέσει εργασία στην Ελλάδα. Φορολογικά κίνητρα για νεοφυεί επιχειρήσει, τα σχήματα των νέων αγροτών. Δεν θα γίνουμε όλοι επιστήμονε και προγραμματιστέ. Όμω οι νέοι αγρότε σήμερα πρέπει να είναι καταρτισμένοι, πρέπει να είναι κοντά στην ψηφιακή επανάσταση, η οποία συντελείται και στη γεωργία και στην κτηνοτροφία Πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται. Και όλα αυτά είναι εφόδια το οποίο οφείλει να τα προσφέρει το κράτο. Πολύ συχνά και μέσα από ευρωπαϊκού πόρου στου νέου μα που θα επιλέξουν να παραμείνουν στο πρωτογενή τομέα. Και βέβαια όλα όσα δρομολογούνται για το επόμενο διάστημα. Γιατί όπω έχω πει, αν το στίχημά μα την πρώτη τετραετία ήταν οι φορελαφρύνσει, χαμηλότερη μισθή, χαμηλότερε εισφορέ. Ήμασταν απολύτω συνεπεί σε αυτή μας την δέσμευση. Το μεγάλο στίχημα τη δεύτερη τετραετία θα είναι καλύτερη μισθή σε μια καλύτερη καθημερινότητα. Και ξεχωριστή του ΕΧΜΗ θα αποτελούν τα προγράμματα για προσιτή στέγη σε σχεδόν 140.000 νέου και νέα ζευγάρια. Και σε όλα τα παραπάνω, η ΟΝΕΔ ήταν και είναι παρούσα σε συνεργασία και με τον τομέα προγράμματος του κόμματος, αλλά και με την κυβέρνηση κεντρικά, μεταφέροντας την ουσία ταυτόχρονα αυτών των πολιτικών πίσω στους χώρους εργασίας, στα πανεπιστήμια, στις γειτονιές, στα στέκια της νεολαίας, υφέροντας το νήμα που ενώνει το παρόν με το μέλλον, αλλά και την ίδια την νεολαία μας με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, όπως αποδεικνύει και το φόρουμ. Ε, και αυτή είναι, αγαπητέ Ορφέα, φίλες και φίλοι, ε, η απάντηση η δικιά σας. Σε κάποιους που αντί για λύσεις προτιμούν σποτάκια με how-to, χωρίς όμως να έχουν το know-how. Και μάλιστα με πρωταγωνιστή έναν αρχηγό που θέλει να φανεί τρέντι, αλλά κινδυνεύει να καταλήξει, όπως θα έλεγαν τα παιδιά μου, κρίντζι. Φίλε και φίλοι, χαίρομαι πολύ που μου δόθηκε η δυνατότητα να μοιραστώ μαζί σας αυτές τις λίγες σκέψεις και θα αναμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα συμπεράσματα της σας και κλείνω τον χαιρετισμό μου με τις ευχαριστίες μου για την προσφορά σας. τα πολλά συγχαρητήρια για τις δράσεις σας, στο πρόσωπο του Ορφέα, του Προέδρου σας και στο δρόμο για τις εκλογές, τα συμπεράσματα των συζητήσεών σας νομίζω ότι θα μας φανούν παραπάνω από χρήσιμα για τις προτεραιότητες τη επόμενη ημέρα γιατί μέσα σε 3,5 χρόνια, σε 42 μήνες για την ακρίβεια, μπορεί η Ελλάδα να έγινε ισχυρότερη γεωπολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά, θωρακίζοντας την άμυνά τη, περνώντας από την καθήλωση στην ανάπτυξη, στηρίζοντας το εισόδημα, προστατεύοντας τους πιο ευάλωτους συμπολίτε μας. Όμως, αν μέχρι τώρα έγιναν πολλά, να είστε απολύτω σίγουρες και σίγουροι ότι μένουν να γίνουν πολλά περισσότερα, ειδικά για τη νέα γενιά. Γι' αυτό και σε αυτή τη νέα προσπάθεια σας χρειάζομαι, σας θέλω δίπλα μου, να ταξιδέψουμε παντού το μήνυμα ότι όπως και χθες λέγαμε το είπαμε και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι το κάναμε, έτσι και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι ό,τι λέμε και ότι θα πούμε για τη δεύτερη τετραετία θα το κάνουμε ακριβώς γιατί έχουμε πια αυτήν την αξιοπιστία. Κατοχυρωμένη πιστεύω και σε συμπολίτε μα που μπορεί ακόμα να μα αντιμετωπίζουν με κάποια σχετική καχυποψία. Γιατί σε ένα αβέβαιο διεθνέ περιβάλλον, ο τόπο και εσεί πρωτίστω η νέα γενιά δεν μπορείτε να ρισκάρετε ούτε ανατροπέ των κατακτήσεων σα. Δικέ σα είναι οι κατακτήσει και επιτυχία τη χώρα πρώτα και πάνω απ' όλα. Αλλά δεν μπορούμε να ρισκάρουμε ούτε περιπέτειες ακυβερνησίας. Γι αυτό είναι ο λόγος που αυτή η παγίδα της απλής αναλογικής πρέπει να μετατραπεί σε εφαλτήριο νίκης. Ώστε από Νάρκη, για μια δεύτερη φορά στη συμφορά να γίνει ισχυρή εντολή για δεύτερη εντολή στην προκοπή. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα να μετατρέψετε τις ιδέες σας σε δράση, τις ενστάσεις σας σε διεκδικήσεις, την αγωνία σας σε αγώνα. Η χώρα μας έχει ανάγκη όσο ποτέ τη σταθερότητα, τη συνέπεια και τη συνέχεια. Είναι ουσιαστικά μια συνέχεια στην πρόοδο που θα εξασφαλίσουν πρώτα και πρώτη από κάθε άλλο οι νεότεροι πολίτες της. Εσείς που χτίζεται στο παρόν το μέλλον. Και όπως είπα, αξίζετε μια ζωή καλύτερη από αυτήν των γονιών σας. Ξεκινήστε, συνεπώ να γράφετε τη δική σας ιστορία πάνω στην επόμενη σελίδα της πατρίδας μας. Για μια αυτοδύναμη Ελλάδα που θα βαδίζει πάντα μπροστά και θα στοχεύει πάντα ψηλά. Θα σε ευχαριστώ και εύχομαι καλή επιτυχία στο φόρουμ και καλή δύναμη.